Οι διακοπές του Μπόμπυρα. Ένα κρύο πρωινό του Δεκέμβρη, ο Μπόμπυρας κοιμόταν ήσυχα μαζί με το όμορφο γατάκι του. Ο μπαμπάς του ήταν ήδη έξω και φτιάριζε το χιόνι, ενώ η μικρή αδερφούλα του και η μαμά του ήταν στην κουζίνα και ετοίμαζαν το πρωινό. Ώρα να ξυπνήσεις, Μπόμπυρα. Ορίστε, δεινόσαυρε, μην εδώ στο κρεβατάκι. Γατούλη, τι κάνεις? Wow. Μπαμπά! Κοίτα πόσο χιόνι. Έλα, γατούλη. Ο Μπόμπυρας ενθουσιάστηκε που είδε τόσο πολύ χιόνι. Ανυπομονούσε να πάει έξω να παίξει. Θα φύγει από εκεί. Μπαμπά, είμαι σχεδόν έτοιμος να έρθω έξω μαζί σου να φτιαρίσουμε. Μα δεν έφαγες ακόμη το πρωινό σου, μικρούλη μου. Θα πάμε μαζί αργότερα, εντάξει? Ο καημένος στεναχωρέθηκε, γιατί ήθελε να βγει έξω αμέσως. Εντάξει, μπαμπά. Αδερφούλη. Αγάπη μου, τα δημητριακά σου, γλυκιά μου. Καλημέρα, καλέ μου. Καλημέρα. Μήπως κάποιος ξύπνησε άσχημα σήμερα? Ήθελε να έρθει έξω να με βοηθήσει με το φτιάρισμα, αλλά του είπα να φάει πρώτα το πρωινό του. Κάποιος πεινάει. Γιατί δεν ταΐζεις τη γατούλα σου? Εντάξει, γατούλη, θα φέρω το φαγητό σου. Γατούλα πεινάει. Γατούλη, όχι, κάτω. Έλα, αγάπη μου, αχ, πάμε να σε ντύσω. Ορίστε, κύριε βοηθέ, θα χρειαστείς ενέργεια για να με βοηθήσεις με το φτιάρισμα. Ο Μπόμπυρας πεινούσε τελικά και ανυπομονούσε να βοηθήσει τον μπαμπά του στον κήπο. Κοίτα, είμαι μια χιονόμπαλα. Θα σε πιάσω. Γεια σου. Γεια σου, Μπόμπυρα. Ήταν χαρούμενος που είδε τη φίλη του. Δεν ήξερε ότι θα ερχόταν και του άρεσαν πολύ εκπλήξεις. Α, τι ωραία! Ελάτε μέσα. Να, για να μάθεις! Θα σε πιάσω τώρα! Γεια σου, Μπόμπυρα! Γεια σας, παιδιά! Ορίστε, μια πρόσκληση για το χριστουγεννιάτικο θεατρικό έργο του σχολείου. Wow. Χριστουγεννιάτικο έργο! Θα έρθω κι εγώ! Παίζει και ο αδελφός μου στο έργο. Δηλαδή, ο Άγιος Βασίλης θα έρθει σύντομα? Ο Μπόμπυρας ήξερε ότι τα Χριστούγεννα πλησίαζαν, αλλά δεν ήξερε πότε ακριβώς θα έρθουν. Απόψε θα έρθει ο Άγιος Βασίλης. Όχι βέβαια, Μπόμπυρα, σε 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες, τι θα κάνω μέχρι τότε? Είμαι ο Μπόμπυρας, είμαι μικρός παιδιά και αγαπώ το χειμώνα. Ο
Κομπήρας, γεια σας παιδιά. Χριστούγεννα ήρθανε πάλι. Χριστούγεννα, 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 Χριστούγεννα. Η παρέα του έφυγε και ο Μπόμπυρας χάρηκε πολύ που γύρισε στο σπίτι. Πέρασες καλά, γλυκέ μου. Αχα. Μην ξεχάσεις να μαζέψεις τα πράγματά σου. Εντάξει. Είμαι μια σκούπα. Τι κάνεις, μαμά? Γράφω χριστουγεννιάτικες κάρτες στους φίλους μας για να τους ευχηθώ καλά Χριστούγεννα. Η φίλη μου μου είπε πως τα Χριστούγεννα είναι σε 2 εβδομάδες. Είναι πολύ σχερός. Λοιπόν, για να δούμε. Τα Χριστούγεννα είναι σε 12 μέρες ακριβώς. Που σημαίνει ότι δεν έχουμε και πολύ καιρό μπροστά μας. Για να κάνουμε τι? Κοίτα, για να στείλουμε τις κάρτες, να βρούμε το δέντρο μας, να διακοσμήσουμε το σπίτι και φυσικά να δούμε την παρέλαση του Άγιου Βασίλη. Ο Άγιος Βασίλης σε παρέλαση? Πότε? Σε λίγες μέρες, υποθέτω. Ο Μπόμπυρας ενθουσιάστηκε που θα έβλεπε τον Άγιο Βασίλη. Αλλά είχε λίγο μπερδευτεί. Δεν ήξερε πόσες μέρες έμεναν μέχρι τα Χριστούγεννα. Να ζωγραφίσω κάτι στις κάρτες σου, μαμά. Τι θα έλεγες να κάνεις τις δικές σου χριστουγεννιάτικες κάρτες? Ναι! Χαζή γατούλα! Θα φτιάξω μία κάρτα για τη μαμά και τον μπαμπά, την αδερφούλα μου και τον γατούλη. Α, πρέπει να φτιάξω και για τους φίλους μου. Γεια σου! Έλα, σταμάτα! Πατάς τις κάρτες μου! Σταμάτα, σου λέω! Τι συμβαίνει, καλέ μου? Η μικρή πατάει τις κάρτες που θα έδινα στους φίλους μου. Κι εγώ να φτιάξω! Έλα, αγάπη μου, άσε τον αδελφό σου να δουλέψει και βρες κάτι άλλο να κάνεις εσύ. Παραλίγο να ξεχάσω τη γιαγιά και τον παππού μου. Όλο το απόγευμα έφτιαχνε χριστουγεννιάτικες κάρτες. Ορίστε, γλυκιά μου. Θέλεις να σε βοηθήσω να φτιάξεις ένα δώρο για τον αδελφό σου? Θα μπορούσαμε να κάνουμε μαζί μια ζωγραφιά. Όμως η μικρή του αδελφή δεν ήθελε βοήθεια. Ήθελε να μοιάσει τον αδελφό της για να το φτιάξει μόνη της. Μπαμπά, κοίτα τις χριστουγεννιάτικες κάρτες που έφτιαξα. Θα τις μοιράσουμε αύριο. Συνήθως τις στέλνουμε τις κάρτες, αγόρι μου. Μα πρέπει να τις στείλουμε πριν τα Χριστούγεννα. Μην ανησυχείς. Όλοι θα πάρουν τις κάρτες τους πριν τις γιορτές. Ορίστε. Αυτό το ημερολόγιο θα σε βοηθήσει να μετράς τις μέρες μέχρι να έρθει ο Άγιος Βασίλης. Βλέπεις αυτά τα παράθυρα? Υπάρχουν μόνο 12. Ένα για κάθε μέρα που έμεινε μέχρι τα Χριστούγεννα. Μπορώ να μετρήσω μέχρι το 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Μπράβο σου! Λοιπόν, κάθε βράδυ από απόψε θα ανοίγουμε ένα καινούριο παράθυρο και θα βλέπουμε τι ιστορία κρύβει. Μου αρέσουν οι ιστορίες. Θα σου αρέσουν πολύ αυτές οι ιστορίες. Κάθε παράθυρο μας δείχνει πώς γιορτάζονται τα Χριστούγεννα διαφορετικά σε όλο τον κόσμο. Με δέντρα και δώρα και τον Άγιο Βασίλη. Λοιπόν, εξαρτάται. Μερικά παιδιά γιορτάζουν τα Χριστούγεννα με διαφορετικό τρόπο. Να ανοίξω ένα παράθυρο. Φυσικά, αυτό εδώ. Κόλλησε. Δεν ήθελε να σκίσει το ημερολόγιο, γι' αυτό το άνοιξε πολύ προσεκτικά. Ανυπομονούσε να δει τι έκρυβαν πίσω τα μικρά παράθυρα. Ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο! Έτσι γιορτάζονται τα Χριστούγεννα σε μια χώρα που τη λένε Γερμανία. Θέλεις να ακούσεις κι άλλα γι' αυτό? Ναι! Σε αυτή τη χώρα που είναι πολύ μακριά από εδώ, ζούσε ένα αγοράκι περίπου στην ηλικία σου, που ήθελε να δουλεύει με τον μπαμπά του. Τον έλεγαν Φρίτς και ο μπαμπάς του ήταν ξυλουργός που έκοβε δέντρα για να βγάζει χρήματα. Ο Φρίτς κοιτούσε τους άντρες που έκαναν τη δουλειά τους και ήξερε πως μια μέρα όταν μεγάλωνε θα γινόταν και αυτός ξυλουργός όπως ο μπαμπάς του. Ο Φρίτς και ο μπαμπάς του πήγαν στο χωριό για να πουλήσουν τα δέντρα τους. Ο Φρίτς είδε ότι οι άντρες δεν χρησιμοποιούσαν τα μικρά δεντράκια που έμεναν στην άκρη. Αλλά ο Φρίτς ξαφνικά είχε μια ιδέα για το τι να κάνει αυτά τα μικρά δεντράκια. Σκέφτηκε πως θα ήταν ωραία μέσα στο σπίτι του τα Χριστούγεννα. Γιατί του Φρίτς
Του άρεσε πολύ η μυρωδιά των δέντρων. Η μαμά του Φρίτς σκέφτηκε πως το δεντράκι θα ήταν πιο όμορφο με στολίδια και από τότε άνθρωποι σε πολλά μέρη του κόσμου αγοράζουν ένα πράσινο δέντρο και το βάζουν στα σπίτια τους τα Χριστούγεννα. Μου αρέσει πολύ το ημερολόγιο, μπαμπά! Αύριο βράδυ θα ανοίξουμε άλλο ένα παράθυρο. Και τώρα είναι καιρός να κοιμηθείς. Καληνύχτα, αγόρι μου. Καληνύχτα, μπαμπά. Ο Μπόμπιρας κοιμήθηκε και είδε στο όνειρό του τη Γερμανία και τον Φρίτς και τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Το επόμενο πρωινό ξύπνησε πολύ βιαστικά. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα θα πάρουμε το δέντρο. Νομίζω πως είναι πολύ καλή ιδέα. Κι εγώ. Θα τηλεφωνήσω σε ένα φίλο μου να δούμε αν μπορούμε να πάμε. Ποιον φίλο, μπαμπά? Πού πάμε, πότε? Θα δεις. Είναι έκπληξη. Του Μπόμπιρα του άρεσαν οι εκπλήξεις. Όμως ήθελε πολύ να μάθει σε ποιον τηλεφωνούσε ο μπαμπάς του και από πού θα έπαιρναν το χριστουγεννιάτικο δέντρο του. Σε ποιον τηλεφωνεί ο μπαμπάς? Δεν μπορώ να σου πω. Είναι έκπληξη. Έτοιμος! Να τελειώσουμε το πρωινό, να ντυθούμε και να φύγουμε. Ναι! Η μικρή παρακινήθηκε σήμερα, μου φαίνεται. Γατούλα! Γατούλα, κρύβεσαι! Γατούλα, πού είσαι? Χάζει, γατούλα! Ο Μπόμπιρας και η οικογένειά του πήγαν να πάρουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Αλλά ο Μπόμπιρας ακόμα δεν ήξερε πού θα πήγαιναν. Πού πάμε, μπαμπά? Πού πάμε, μπαμπά? Θα δείτε σύντομα. Έβλεπε παντού χριστουγεννιάτικα δέντρα. Το ξέρω! Θα πάμε στη Γερμανία, μπαμπά? Όχι, αγόρι μου. Κοίτα! Ώστε εδώ ερχόμαστε! Ξαφνικά απογοητεύτηκε. Του άρεσε να έρχεται εδώ. Όμως ήθελε να έπαιρναν το χριστουγεννιάτικο δέντρο του σήμερα. Μα τι θα γίνει με το δέντρο? Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να πάρουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Καλώς ήρθες, Μπόμπιρα. Το μέρος είναι πολύ όμορφο το χειμώνα. Ευχαριστώ. Τώρα έχω περισσότερη δουλειά στο φυτώριο με τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Τι είναι φυτώριο με δέντρα? Τα Χριστούγεννα τα δέντρα αρέσουν σε όλους και τα βάζουν στα σπίτια τους και τα στολίζουν. Γι' αυτό κι εγώ μεγαλώνω δέντρα για το σκοπό αυτό. Κάτι σαν ένα κήπο δηλαδή? Ακριβώς. Νομίζω πως κάποιοι εδώ θα τρελαίνονταν να σε πάνε μια βόλτα μέσα στο φυτώριο. Αλογάκια, αλογάκια. Ορίστε, Μπομπιράκο μου. Θυμάσαι πως να τα ταΐζεις? Ήρεμα. Καλό αγόρι μου. Νομίζω πως σε θυμάται. Θα πάμε τώρα στα δέντρα, ε? Φυσικά. Αλλά πρώτα πρέπει να πάρουμε μια κουβέρτα να μας ζεσταίνει στο έλκυθρο. Μπορείς να μου κάνεις μια χάρη να φέρεις εκείνη την κόκκινη κουβέρτα από μέσα, Μπομπιράκο? Ναι. Ο Μπόμπιρας ξαφνιάστηκε με το θόρυβο. Γεια σου, αλογάκι. Είσαι μικρούλης. Πρέπει να φύγω τώρα. Θα πάμε βόλτα με το έλκυθρο. Αντίο, αλογάκι. Ορίστε. Υπάρχει ένα μικρό αλογάκι στον αχυρόνα. Ναι, υπάρχει. Είναι το νέο μας πουλάρι. Πουλάρι? Ναι, έτσι λέμε τα μωρά άλογα. Να ξαναέρθεις την άνοιξη και να δεις πόσο θα έχει μεγαλώσει. Πόπο, εντάξει. Είσαστε όλοι έτοιμοι? Ναι. Ναι. Πάμε λοιπόν! Χα! Έτσι λοιπόν, πήγαν όλοι μαζί να διαλέξουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Δες τα χριστουγεννιάτικα δέντρα! Ω, αλογάκια μου! Ω! Σας άρεσε η βόλτα? Ναι! Παντού υπάρχουν δέντρα! Διαλέξτε όποιο δέντρο θέλετε. Έλα!
Υπήρχαν τόσα πολλά δέντρα. Ο Μπόμπυρας δεν ήξερε ποιο να διαλέξει. Πού είσαι? Κρύβεσαι? Ξέρω που κρύβεσαι. Πίσω από εκείνο το δέντρο. Σε βλέπω. Εσύ κρύψου τώρα. Εντάξει. Ο Μπόμπυρας και οι αδελφοί του σκέφτηκαν πως το μέρος ήταν πολύ ωραίο για να παίξουν κρυφτό. Πού είσαι? Πού είσαι? Δεν ήθελα να τον βρει η αδελφή του. Γι' αυτό έκανε ησυχία. Αλλά ξαφνικά ένιωσε μόνος. Και δεν ήθελε να παίζει άλλο. Του Μπόμπυρα δεν του άρεσε να μένει μόνος. Μικρή! Μαμά! Μπαμπά! Εδώ είσαι, μικρέ μου. Βρήκες ένα δέντρο που να σου αρέσει? Αυτά τα δέντρα είναι μεγάλα και τρομακτικά. Α, μη φοβάσαι. Θα πάμε να δεις κάποια άλλα, πιο μικρά, σαν εσένα. Χριστούγεννα ήρθανε ξανά και όλα τα παιδάκια με τη μαμά και τον μπαμπά αγοράζουνε δέντρακια. Υπάρχουνε δέντρα πολύ ψηλά, υπάρχουν και τόσο δουλειά. Όπως και να είναι μεγάλα ή μικρά, όλα είναι ομορφουλιά. Μικρό δέντρακι στραβό, είσαι ομορφούλη και σ' αγαπώ. Μικρό δέντρακι στραβό, σπίτι θα σε πάρω εγώ. Βλέπεις, Μπόμπυρα, κάθε δέντρο είναι διαφορετικό, σαν εσένα και εμένα. Όλα τα δέντρα είναι καλά, τα μικρά και τα μεγάλα. Ποιος σου ταιριάζει, βρες εσύ και ξέχνα όλα τα άλλα. Για κάθε έναν από μας υπάρχει ένα δέντρο. Ένα δέντρο μοναδικό, δέντρο ευτυχισμένο. Μικρό δέντρακι στραβό, είσαι ομορφούλη και σ' αγαπώ. Μικρό δέντρακι στραβό, σπίτι θα σε πάρω εγώ. Σπίτι θα σε πάρω εγώ. Αυτό το δέντρο μου αρέσει πολύ, μαμά. Αλήθεια, μα είναι τόσο μικρό και είναι λυγισμένο. Γιατί διάλεξες αυτό? Γιατί είναι σαν το δέντρο στην ιστορία του μπαμπά. Δίκιο έχεις. Τι λες εσύ, μικρούλα μου? Εντάξει, ναι. Τότε ο Μπόμπυρας ήταν περήφανος που διάλεξε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και ήθελε να το βάλει στο καλύτερο σημείο μέσα στο σαλόνι. Να βάλουμε το δέντρο μας στη μέση του δωματίου, μπαμπά. Θα είναι πιο ωραία να το βάλουμε σε μια γωνιά, αγόρι μου. Εντάξει, εκεί πέρα. Όχι, στάσου. Αυτή η γωνία είναι καλύτερη. Όχι, καλύτερα εκεί πέρα. Τέλεια. Γατούλη! Χάρηκε πολύ για το δεντράκι του και ήξερε ακριβώς τι χρειαζόταν για να το κάνει αληθινό χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εκείνο το απόγευμα ο Μπόμπυρας είχε μια υπέροχη ιδέα. Ήθελε να φτιάξει ένα ξεχωριστό αστέρι για την κορυφή του δικού του δέντρου. Στο μεταξύ, η αδελφούλα του είχε και εκείνη μερικές δικές της ιδέες. Έφτιαξε ένα δώρο για τον όμορφο μικρό γατούλι. Μόνη της. Πολύ ωραίο, αγάπη μου. Αχ, μεγάλωσες κι εσύ. Μπαμπάς αστείος. Ναι, ο μπαμπάς είναι αστείος. Τι κάνεις με το χαρτί περί τυλίγματος? Μεγάλωσα σήμερα. Γατούλι, σταμάτα. Φύγε, φύγε. Γατούλη! Είσαι καλά? Ο μπαμπάς είναι αστείος. Τώρα μπορείτε να με βοηθήσετε. Να σε βοηθήσουμε να διακοσμήσουμε μαζί το δέντρο. Πολύ καλή αυτή η ιδέα, αγάπη μου. Ορίστε, γιατί δεν με βοηθάτε να διακοσμήσουμε το δέντρο? Δικό μου! Η μαμά μου το έδωσε αυτό! Όταν είδε πόσο στεναχωρέθηκε η αδελφούλα του, αποφάσισε να της δώσει το δικό του στολίδι. Ορίστε, πάρ' το εσύ!
Αυτό ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σου, αγάπη μου. Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που μοιραζόμαστε πράγματα και είναι πολύ ωραίο που το έδωσε στην αδελφή σου. Να κρεμάσω το αστέρι μου τώρα! Πολύ καλή ιδέα. Για να δούμε το αστέρι σου, αγόρι μου. Γιατί γελάτε? Μπαμπάς αστείος. Και τώρα τα φώτα. Στάσου, να κλείσουμε τα άλλα. Έτοιμοι? Το δέντρο δεν φαίνεται μικρό τώρα? Είναι ωραίο. Είναι το ωραιότερο δέντρο που είχαμε ποτέ. Ο Μπόμπυρας και η οικογένειά του ξετρελάθηκαν με το δέντρο τους. Τώρα το πνεύμα των Χριστουγέννων είχε μπει για τα καλά μέσα στο σπίτι τους. Όταν όμως πήγε για ύπνο, έρθε πολύ κουρασμένος. Πέρασες καλά σήμερα? Ναι! Και ανυπομονώ να βάλει ο Άγιος Βασίλης τα δώρα κάτω από το δέντρο. Τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο τα δώρα του Άγιου Βασίλη. Αλήθεια? Τι εννοείς? Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που δίνεις, ειδικά σε αυτούς που δεν είναι τόσο τυχεροί όσο εμείς. Εμείς είμαστε τυχεροί, μαμά? Είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε ένα όμορφο σπίτι και πάντα πολύ φαγητό. Και εσύ είσαι τυχερός γιατί έχεις πολλά παιχνίδια. Μα δεν παίζω με όλα μου τα παιχνίδια. Έχω μια ιδέα τότε. Γιατί δεν μαζεύεις τα παιχνίδια που δεν παίζεις και αύριο θα τα δώσουμε σε παιδάκια που δεν έχουν πολλά παιχνίδια όπως έχεις εσύ. Τώρα, νομίζω πως είναι ώρα να ανοίξουμε άλλο ένα παραθυράκι στο ημερολόγιο. Ναι! Για να δούμε. Υπάρχουν 11 παράθυρα. Γι' αυτό αν ανοίξεις ένα, πόσα παράθυρα μένουν? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Σωστά. Από αύριο θα μένουν 10 μονομέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Ας δούμε τι έχουμε. Τι είναι, μαμά? Εδώ δείχνει πώς γιορτάζουν τα παιδιά τα Χριστούγεννα σε μια χώρα που τη λένε Μεξικό. Θες να ακούσεις τι κάνουν? Ναι, ναι! Πολλές μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, τα παιδιά στο Μεξικό κάνουν μια παρέλαση. Δίνονται βοσκοί και άγγελοι και ένα μικρό κορίτσι δίνεται Μαρία και ανεβαίνει σε ένα γάιδα. Ένα μικρό αγόρι δίνεται Ιωσήφ και την οδηγεί. Πίσω τους είναι 3 παιδιά ντυμένα 3 μάγοι. Είναι ντυμένα έτσι για να πούν την ιστορία των Χριστουγέννων. Ήξερες ότι στο Μεξικό μιλάνε Ισπανικά? Ισπανικά! Είναι πολύ όμορφη γλώσσα. Θέλεις να μάθεις πώς λένε καλά Χριστούγεννα στα Ισπανικά? Ναι! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Του Μπόμπυρα του άρεσε να μαθαίνει νέες λέξεις και του άρεσε έτσι όπως ακουγόταν το καλά Χριστούγεννα στα Ισπανικά. Feliz Navidad! Μακάρι να ήμουν κι εγώ σε παρέλαση! Καληνύχτα, αγάπη μου. Όνειρα γλυκά. Όνειρα γλυκά, μανούλα. Το επόμενο πρωί, όταν ξύπνησε, του ήρθε η ιδέα να δώσει τα παιχνίδια του σε παιδιά που δεν έχουν. Έλα, δεινόσαυρε, έχουμε δουλειά να κάνουμε. Βλέπεις, δεινόσαυρε, δεν παίζω με αυτά τα παιχνίδια πια έτσι όπως παίζω με σένα. Τι κάνεις εκεί? Δίνω τα παιχνίδια μου. Αλήθεια? Όχι, γαζούλα, όχι το δεινόσαυρο. Τα παιχνίδια με τα οποία δεν παίζω πια. Τα δίνω σε παιδιά που δεν έχουν τόσα παιχνίδια όσα εγώ. Όχι το παπάκι. Όχι. Αυτά είναι για παιδιά που δεν είναι τόσο τυχερά όσο εμείς. Μα μου αρέσει το παπάκι. Εντάξει, κράτησέ το. Κοίτα, μαμά, αυτά είναι τα παιχνίδια που διάλεξα να δώσω. Μπράβο, αγάπη μου. Θα γίνουν πολύ όμορφα δώρα. Τι λες τώρα για πρωινό? Πρέπει να πεινάς μετά από τόση δουλειά. Η αδελφούλα του ήταν μικρή και δεν καταλάβαινε. Όμως ήθελε να κάνει τον Μπόμπυρα χαρούμενο. Γι' αυτό αποφάσισε να τυλίξει το δεινόσαυρο και να του τον δώσει για χριστουγεννιάτικο δώρο. Βλέπεις τι κάνω? Τυλίγω τα πράγματα που θα δώσω. Α, ξέχασα κάτι. Η μικρούλα ήθελε να δώσει και εκείνη κάτι. Κι εγώ θα δώσω. Κι εγώ θα δώσω. Αλλά δεν είχε καταλάβει τι έπρεπε να δώσει. Σε λίγο θα πήγαιναν εκεί όπου έπρεπε να δώσουν τα πράγματα. Αλλά
ο Μπόμπυρας δεν ήξερε που ήταν ακριβώς. Πού πηγαίνουμε, μαμά? Για μάντεψε. Είναι μεγάλο και κόκκινο. Ο Άγιος Βασίλης! Ναι, αλλά είναι μεγάλο και κόκκινο και έχει και σιρήνα. Το βρήκα! Ένα πυροσβεστικό! Ακριβώς! Και πού βρίσκονται τα πυροσβεστικά? Στον πυροσβεστικό σταθμό! Το βρήκες! Τα Χριστούγεννα, μερικές φορές οι πυροσβέστες μαζεύουν παιχνίδια και τα δίνουν στα φτωχά παιδάκια. Όπως ο Άγιος Βασίλης! Του Μπόμπυρα του άρεσαν πολύ τα μεγάλα πυροσβεστικά. Οι πυροσβέστες είχαν κατεβάσει το γατούλι του από ένα δέντρο. Ελάτε, να σας βοηθήσω. Ευχαριστώ. Γεια σου, Μπόμπυρα. Χαίρομαι που σε βλέπω και πάλι. Γεια. Ήρθες να δώσεις αυτά τα παιχνίδια? Αχα. Λοιπόν, είσαι πολύ ευγενικός, μικρέ μου. Το σκυλάκι. Το σκυλάκι χάρηκε πολύ που είδε τον Μπόμπυρα ξανά. Έμαθα στο σκύλο ένα νέο κόλπο. Θέλεις να δεις? Δώσε μου το χέρι σου. Καλό αγόρι. Θέλεις να δοκιμάσεις? Εντάξει, έλα, δώσ' μου το χέρι σου. Καλό αγόρι. Πάμε να δούμε τι έχει αυτό το μεγάλο κουτί που μας έφερες. Κοίτα, έχουμε κι άλλα παιχνίδια. Α, γεια σου. Τι κάνεις? Διορθώνω μερικά παιχνίδια για να τα κάνω σαν καινούργια και πάλι. Α. Λοιπόν, για να δούμε τι έφερες. Πώς βρέθηκε αυτό εδώ? Είναι περίεργο παιχνίδι. Και έχει κι άλλο. Α, το βρήκα! Θα το έβαλε η αδερφή μου. Η μικρή μάλλον είδε τι έκανες και ήθελε να κάνει το ίδιο όπως και εσύ. Τώρα μάλιστα, ωραία. Για να δω. Ξέρω πώς θα το φτιάξουμε. Θέλεις να με βοηθήσεις, μικρέ? Wow. Κοίτα πόσες ρόδες! Για να δούμε. Νομίζω πως αυτή είναι τέλεια. Μπορείς να κρατήσεις το φορτηγό εσύ. Ορίστε. Εντάξει είναι? Είναι σαν καινούριο. Πολύ ωραία. Φέρ το μου τώρα εδώ να το τυλίξω. Συμβαίνει κάτι. Τώρα που το φορτηγάκι του δούλευε και πάλι, δεν ήξερε αν ήθελε να το δώσει. Καλέ μου, θα κάνεις ένα παιδάκι πολύ χαρούμενο όταν του χαρίσεις το φορτηγό σου. Ο μικρούλης το σκέφτηκε και αποφάσισε ότι θα χαιρόταν πολύ να κάνει κάποιο άλλο παιδί ευτυχισμένο. Ορίστε, να σε βοηθήσω να το τυλίξεις. Φυσικά. Αυτό το φορτηγό θα κάνει κάποιον πολύ ευτυχισμένο τα Χριστούγεννα. Και όλα αυτά χάρη σε σένα, μικρέ μου. Εκείνη τη νύχτα, ο Μπόμπυρας βιαζόταν πολύ να πάει στο κρεβάτι. Δεινόσαυρε! Δεινόσαυρε! Ο μπαμπάς θα μας πει κι άλλη μια χριστουγεννιάτικη ιστορία. Δεινόσαυρε! Α, εσύ είσαι αρκουδάκι. Έψαχνα το δεινόσαυρο. Έτοιμος για μια άλλη ιστορία? Ναι. Για να δούμε πόσα παράθυρα έμειναν. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Σωστά. Ανοίγουμε αυτό σήμερα, οπότε μένουν 9 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Μοιάζει με τάξη. Έχεις δίκιο. Αυτό συνέβη πολύ παλιά σε μια χώρα που τη λένε Αγγλία. Τα παιδιά είναι στο σχολείο και γράφουν γράμματα στις οικογένειές τους. Οι γονείς σκέφτηκαν πως τα γράμματα ήταν τόσο όμορφα ζωγραφισμένα που αποφάσισαν και εκείνοι να στείλουν ευχές στους φίλους και συγγενείς τους. Σύντομα, άνθρωποι από όλο τον κόσμο άρχισαν να στέλνουν όμορφες ζωγραφισμένες κάρτες ο ένας στον άλλον. Έτσι φτιάχτηκαν οι χριστουγεννιάτικες κάρτες. Πολύ σωστά. Και τώρα, ώρα για ύπνο. Όνειρα γλυκά, μικρούλη μου. Καληνύχτα, μπαμπά. Το πρωί όταν ξύπνησε, θυμήθηκε τις χριστουγεννιάτικες κάρτες του και ήθελε να τις στείλει αμέσως. Γεια σου, μαμά. Γεια σου, μικρή. Θα στείλουμε σήμερα τις κάρτες μου. Γεια σου. Φυσικά. Να τις δω. Έφτιαξα πολλές για όλους μου τους φίλους και βιάζομαι να τις δώσω. Νομίζω πως ξέχασες κάποιον. Ποιον? Δεν θα στείλεις γράμμα στον Άγιο Βασίλη? Στον Άγιο Βασίλη! Ναι!
Άγιος Βασίλης! Αποφάσισε να κάνει μια ζωγραφιά για τα παιχνίδια που ήθελε να του φέρει ο Άγιος Βασίλης φέτος. Κι εγώ! Τι είναι αυτό? Άλογο! Τι είναι αυτό? Ένας διαστημικός σταθμός! Αυτό θες να σου φέρει ο Άγιος Βασίλης? Ναι! Και ένα φορτηγό και πατίνια και μια μπάλα ποδοσφαίρου και μια μπάλα μπέιζμπολ και... Δεν νομίζεις ότι ζητάς πάρα πολλά? Μπομπυράκο, σκέψου λίγο και να μην ζητάς πολλά. Μου αρέσουν τα παιχνίδια, σε παρακαλώ μαμά. Ο Άι Βασίλης φέρνει σ' όλους ένα δώρο μόναχα. Μα εμένα μ' αγαπάει, θα μου φέρει πιο πολλά. Θέλεις πιο πολλά? Πρέπει να μάθεις, να μάθεις να δίνεις, να μάθεις να μοιράζεσαι και να αγαπάς. Μπαλάκια, ποδοσφαίρο, πατίνια, φορτηγό και ένα σούπερ σύγχρονο διαστημικό σταθμό. Τι θα τα κάνεις όλα αυτά? Πρέπει να μάθεις, να μάθεις να δίνεις, να μάθεις να μοιράζεσαι και να αγαπάς. Μανουλίτσα μου, γλυκιά μου, έχεις δίκιο τελικά. Ο Άι Βασίλης αγαπάει όλα τα καλά παιδιά. Μόνο ένα δώρο θέλω, το διαστημικό σταθμό. Μπράβο γε μου, τώρα ξέρεις και θα κάνεις το σωστό. Και θα κάνω το σωστό. Εντάξει, αυτό που θέλω είναι ένας διαστημικός σταθμός. Θα στείλουμε τώρα τα γράμματα. Ναι. Αλλά πρέπει πρώτα να πάρουμε μερικά γραμματόσημα. Θέλεις να έρθεις? Ναι! Έτσι ο Μπόμπυρας και η μαμά του πήραν γραμματόσημα για τις κάρτες τους από το ταχυδρομείο. Εντάξει, αγάπη μου. Ρίξ' τα μέσα. Καλημέρα! Πώς είστε σήμερα? Ο γιος μου και εγώ ταχυδρομούμε τις κάρτες μας. Εσείς πηγαίνετε τα γράμματα στο Βόρειο Πόλο? Όχι ακριβώς. Εγώ παίρνω τα γράμματα από τα κουτιά, μετά τα πηγαίνω στα κεντρικά γραφεία και από εκεί τα στέλνουν όπου πρέπει. Τότε πώς πηγαίνουν στο Βόρειο Πόλο? Λοιπόν, γιατί δεν έρχεσαι μέσα και θα σου δείξω πώς ξεχωρίζουμε τα γράμματα στο ταχυδρομείο. Μπορούμε, μαμά, σε παρακαλώ. Φυσικά. Πάμε. Όλα τα γράμματα μπαίνουν εδώ και μετά σε διαφορετικά κουτιά. Τα γράμματα που πάνε μακριά στέλνονται από εδώ σε άλλα γραφεία σε όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιείτε έλκυθρα και τάραχο? Δεν είμαστε σαν τον Άγιο Βασίλη, αλλά εμείς έχουμε αεροπλάνα, τρένα και φορτηγά. Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ε? Α, αυτό είναι ένα ειδικό κουτί. Εκεί είναι τα γράμματα για τον Άγιο Βασίλη, μικρέ μου. Και το δικό μου γράμμα εκεί είναι? Θα είναι πολύ σύντομα και θα φροντίσουμε να το πάρει ο Άγιος Βασίλης, να είσαι σίγουρος. Ευχαριστώ. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένας μεταφορέας. Μας βοηθάει να μεταφέρουμε τα γράμματα σε διαφορετικά κουτιά. Είναι σαν το εργαστήρι του Άγιου Βασίλη. Καλύτερα να αφήσουμε τώρα τον ταχυδρόμο να συνεχίσει τη δουλειά του. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Καλά Χριστούγεννα, κύριε ταχυδρόμε. Η μαμά μου είπε ότι πήγατε βόλτα στο ταχυδρομείο σήμερα. Ναι, και υπήρχε ένα μεγάλο καλάθι με ένα σωρό γράμματα για τον Άγιο Βασίλη. Ο Άγιος Βασίλης και τα ελάφια του πρέπει να είναι πολύ απασχολημένα αυτές τις μέρες. Και εσύ ήσουν πολύ απασχολημένος. Γι' αυτό έλα τώρα, ώρα για ύπνο. Πού είναι ο δεινόσαυρος? Κάπου εδώ θα είναι. Είμαι σίγουρος ότι θα τον βρει σύντομα. Λες να θέλει το αρκουδάκι να ακούσει μια ιστορία από το ημερολόγιο μας? Ναι. Λοιπόν, θα ανοίξεις άλλο ένα παράθυρο? Ναι. Πόσες μέρες έμειναν μέχρι τα Χριστούγεννα? Ας μετρήσουμε τα κλειστά παράθυρα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννιά. Θα ανοίξουμε άλλο ένα παράθυρο σήμερα και από αύριο θα έχουμε 8 μέρες ακόμα μέχρι τα Χριστούγεννα. Εντάξει, άνοιξε τώρα αυτό εδώ. Ποιος είναι αυτός, μπαμπά? Αυτός είναι ο Άγιος Νικόλαος. Στα πολύ παλιά χρόνια ζούσε στην Τουρκία ένας καλός άνθρωπος που τον έλεγαν Νικόλαο. Μια μέρα ο Νικόλαος λυπήθηκε ένα γεωργό και την οικογένειά του που δεν είχαν χρήματα να αγοράσουν φαγητό. Ήταν πολύ γενναιόδωρος και αποφάσισε λοιπόν να χαρίσει στην οικογένεια ένα καλάθι με τρόφιμα. Thank you.
Η οικογένεια του Γεωργού δεν έμαθε ποτέ ποιος τους τα χάρισε. Και από τότε ο Νικόλαος αποφάσισε να αφήνει ένα δώρο για την οικογένεια κάθε χρόνο. Ο Άγιος Νικόλαος μας δίδαξε τη σημασία της ευγένειας και της γενναιοδορίας. Κι εγώ είμαι καλός και γενναιόδωρος, μπαμπά. Φυσικά. Ήταν πολύ γενναιόδωρο που χάρισες τα παιχνίδια σου. Καληνύχτα, μικρούλη μου. Γλυκιά μου, είδες πουθενά την οδοντόβουρτσά μου? Όχι. Μήπως είδες εσύ τις παντόφλες μου? Άλλη μια μέρα ξημέρωσε, τα Χριστούγεννα όμως αργούν. Άλλη μια μέρα ξημέρωσε, απ' το παράθυρο κοιτώ. Ελάτε Χριστούγεννα να περιμένω. Τον άνθρωπο μικρό και τις μέρες θα μετρώ πρωτού να κοιμηθώ. Άλλη μια μέρα ξημέρωσε, απ' το παράθυρο κοιτώ. Ελάτε Χριστούγεννα να περιμένω, δεν μπορώ. Στη μεγάλη την πλαγιά με το έλκυθρο γλιστρό. Μετρώ πρωτού να κοιμηθώ. Άλλη μια μέρα ξημέρωσε, απ' το παράθυρο κοιτώ. Ελάτε Χριστούγεννα να περιμένω, δεν μπορώ. Με τα σκι θα παίξουμε πάνω στο βουνό. Και τις μέρες θα μετρώ πρωτού να κοιμηθώ. Το άλλο πρωί, όταν ξύπνησε ο Μπόμπυρας, θυμήθηκε ότι ακόμα έλειπε ο δεινόσαυρος και άρχισε να τον ψάχνει. Έψαξε παντού. Όμως ο δεινόσαυρος δεν φαινόταν πουθενά. Αγάπη μου, τι κάνεις εδώ? Μαμά, δεν μπορώ να βρω το δεινόσαυρο. Α, μη στενοχωριέσαι, θα τον βρει σύντομα. Τώρα πρέπει να ετοιμαστούμε για την παρέλαση του Άγιου Βασίλη. Και εσύ, μικρέ μου, πρέπει να τακτοποιήσεις εδώ λίγο. Μα... Δεν έχει, μα. Εντάξει, μαμά. Τίγωνα καλάντα σκόρπισαν παντού. Κάθε σπίτι μια γωνιά. Μαμά, του μικρού δεν Χριστού. Βλέπω. Κάθε σπίτι μια γωνιά του μικρού Χριστού. Κοίτα, καλή μου, μαζουρέτες. Χρόνια πολλά! Καραμπέλες! Δείτε, εξωτικά! Μην απομακρύνεστε! Είμαστε στην παρέλαση! Χρόνια πολλά! Πλάκα είχε! Δείτε ποιος έρχεται! Καλά Χριστούγεννα! Καλά Χριστούγεννα! Θα γυρίσεις στο Βόρειο Πόλο, Άγιος Βασίλης? Όχι ακόμα. Πρέπει πρώτα να διανύσουν καλό παιδάκι. Πώς? Μάλλον θα σε ρωτήσει όταν πάμε να τον δούμε. Θα πάμε στον Άγιο Βασίλη! Θα πάμε στον Άγιο Βασίλη! Γεια σου! Είδες την παρέλαση? Ναι!
Και τώρα πάω να δω τον Άγιο Βασίλη. Γεια! Γεια! Γεια σου! Εδώ, είδες την παρέλαση? Ναι, και ήμουν στην παρέλαση μαζί με τα ξωτικά. Wow! Θέλεις να έρθεις στο σπίτι μου αύριο? Θα παίξουμε τους δεινόσαυρους. Εντάξει, τα λέμε αύριο. Πώς σε λένε? Τι είναι, γλυκιά μου? Αλέτα. Συγγνώμη, Άγια Βασίλη. Σιγά σου, αγόρι μου. Πώς σε λένε σένα? Μπόμπιρα. Ήσουν καλό αγόρι φέτος, Μπόμπιρα. Ναι, αφού έδωσα και μερικά παιχνίδια μου στον πυροσβεστικό σταθμό. Λοιπόν, υπέροχα. Είναι σημαντικό να μοιράζεσαι. Και τι θέλεις για τα Χριστούγεννα, Μπόμπιρα? Ένα διαστημικό σταθμό. Αλλά ήδη σου έστειλα γράμμα γι' αυτό. Δεν βρίσκω το δεινόσαυρό μου τώρα. Τον έχασα. Μήπως θέλεις να σου στείλω έναν άλλον δεινόσαυρο? Όχι, ο δικός μου είναι μοναδικός. Μπορείς να με βοηθήσεις να τον βρω? Αν τον δω όταν έρθω σπίτι σου, θα τον βάλω κάτω από το δέντρο. Εντάξει. Ευχαριστώ, Άγιε Βασίλη. Α, και αυτή είναι η αδερφή μου, θέλει ένα λογάκι. Λοιπόν, ας μετρήσουμε τα κλειστά παράθυρα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Αυτό σημαίνει ότι από αύριο θα μένουν 4 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Αυτός λέγεται Diet Maros. Αυτό σημαίνει παγωμένος πατέρας. Μένει στη Ρωσία και φέρνει στα παιδάκια χριστουγεννιάτικα δώρα. Σε άλλες χώρες, σε άλλα μέρη, τα Χριστούγεννα παιδιά τα γιορτάζουν οι λαοί τους λίγο διαφορετικά. Τα Χριστούγεννα στη Δανία ο Άι Βασίλης κάνει κόλπα και εμφανίζονται τα δώρα. Τα παιδιά του δίνουν γάλα, του ζητάν κολπάκια κι άλλα. Σε άλλες χώρες, σε άλλα μέρη, τα Χριστούγεννα παιδιά τα γιορτάζουν οι λαοί τους λίγο διαφορετικά. Τα Χριστούγεννα παιδιά. Γεια σου, τι κάνεις? Αγάπη μου, ήρθε ο φίλος σου. Έλα, Μπόμπιρα, ανέβα πάνω. Κάρτα για τους γονείς μου κατά Χριστούγεννα. Θέλεις να κάνεις κάτι και για τους δικούς σου? Εντάξει. Να χρησιμοποιήσω και αυτό? Φυσικά. Ο Μπόμπιρα σκέφτηκε να φτιάξει κάτι και για την αδελφούλα του. Έτσι άρχισε να φτιάχνει μαζί με το φίλο του κάρτες και δώρα. Για ποιον είναι ο χιονάνθρωπος? Για την αδελφή μου. Ζωγράφισε στη μύτη σου. Το ίδιο κι εσύ. Παιδιά, παιδιά. Μισό λεπτό, γρήγορα, πρέπει να κρύψω την κάρτα της μαμάς. Τι ετοιμάζετε? Τίποτα, μαμά. Ναι, τίποτα. Κατάλαβα, λοιπόν, μια και δεν κάνετε κάτι, γιατί δεν πλένεστε και να πάτε να παίξετε έξω? Παίζουμε χόκεϊ. Έχω κι άλλο ένα ζευγάρι πέδιλα. Ναι! Έλα, πέταξέ το! Έρχεται! Είσαι καλά? Αχα!
λέτε μήπως λίγη ζεστή σοκολάτα? Ναι! Μου αρέσει η ζεστή σοκολάτα! Τι είναι αυτό? Είναι ένα μενόρα. Την εποχή των Χριστουγέννων ανάβουμε ένα κερί κάθε βράδυ. Λέγεται το Φεστιβάλ των Φώτων και διαρκεί λίγες μέρες. Και παίζουμε ντριλ. Τι είναι το ντριλ? Θα σου δείξω. Είναι σαν σβούρα. Γυρίζεις το ντριλ και βλέπεις που θα σταματήσει. Θα το γυρίσω πρώτος. Συν! Αυτό σημαίνει ότι βάζεις μία σταφίδα μέσα. Σειρά σου, Μπόμπυρα. Γύρισε το δυνατά. Κίμελ, μπράβο, Μπόμπυρα. Κέρδισες όλες τις σταβίδες στο βαζάκι. Όταν ο Μπόμπυρας πήγε στο σπίτι του, φρόντισε να κρύψει τις κάρτες και τον χιονάνθρωπο. Πρέπει να κρύψω τα δώρα. Κι εγώ έχω δώρα. Τα δώρα των Χριστουγέννων πρέπει να είναι έκπληξη. Γι' αυτό μην το πεις πουθενά, εντάξει? Παιδιά. Δώρα. Αργότερα τη νύχτα εκείνη ο Μπόμπυρας ήταν πολύ περίεργος με τα δώρα της αδελφής του. Είσαι ξύπνια, αδελφούλη? Δεν ήθελε να τον ακούσει η μαμά και ο μπαμπάς. Τι μου πήρες για τα Χριστούγεννα? Τα δώρα είναι έκπληξη, έτσι είπες? Το ξέρω, αν όμως μου πεις το δικό σου, θα σου πω και το δικό μου. Τα δώρα των Χριστούγεννων είναι έκπληξη, έτσι αγόρι μου? Έτσι, μπαμπά. Έλα τότε, ώρα για ύπνο. Αδερφούλη, σκέφασέ με. Εντάξει. Ώρα για ύπνο πριν κύπησά μου. Μαμά, θα μου τραγουδήσεις πάλι, σε παρακαλώ? Έλα. Εντάξει, αγάπη μου, έλα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Έτσι από αύριο μένουν τρεις μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Άνοιξε τώρα το επόμενο παράθυρο. Σε άλλες χώρες, σε άλλα μέρη, τα Χριστούγεννα, παιδιά, τα γιορτάζουν λίγο διαφορετικά. Στην πανέμορφη Ελλάδα βγαίνουν καλή κατσαρακιά. Απ' το τσάκι κάθε βράδυ και χορεύουν στο σκοτάδι. Σ' άλλες χώρες, σ' άλλα μέρη, τα Χριστούγεννα, παιδιά, τα γιορτάζουν οι λαοί τους λίγο διαφορετικά. Τα Χριστούγεννα, παιδιά. Σου, Μπόμπυρα, μπορείς να βοηθήσεις τη γιαγιά σου λιγάκι με αυτό? Τι είναι? Τα δώρα των Χριστουγέννων για σένα και την αδελφή σου. Θα τα βάλεις κάτω από το δέντρο, σε παρακαλώ? Φυσικά. Α, στάσου, παραλίγο να το ξεχάσω. Έχω ένα δώρο και για το γατούλι σου. Τι ωραίο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το διάλεξα μόνες μου και η αδελφή μου με βοήθησε να το στολίσουμε. Κάνατε φοβερή δουλειά. Φαίνεται πολύ καλύτερο με τα δώρα από κάτω. Γιαγιά! Γεια σου, γλυκιά μου. Η γιαγιά θα μείνει μαζί σου, μικρέ μου, όσο εμείς θα πάμε για ψώνια. Ναι! Α, γατούλη! Έλα να σε βοηθήσω με αυτό. Τι λες, κάνουμε πολλά κουλουράκια για τα Χριστούγεννα. Θα τα μοιράσουμε στους φίλους μου, στον Νίκο Ευγυρίας. Ξέρω να μοιράζομαι πράγματα, γιαγιά. Ωραία, τότε ας ξεκινήσουμε. Χριστούγεννα,
και στην καρδιά η αγάπη έφτιαξε φωλιά και όλοι οι άνθρωποι γελούν, γιορτάζουνε και τραγουδούν. Τα Χριστούγεννα, παιδιά, ήρθαν ξανά. Ας μοιραστούμε όλοι μας μια αγκαλιά. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, ας μοιραστούμε τη χαρά, ας μοιραστούμε το όνειρο για την καινούργια τη χρονιά. Ας μοιραστούμε τα γλυκά, ας μοιραστούμε τα γαργαλιτά, ας μοιραστούμε μια αγκαλιά με τη γιαγιά, ας μοιραστούμε ένα παγωτό, ας μοιραστούμε ένα μπισκότο. Βεβαίως, να μοιραστούμε τα μπισκότα. Τα Χριστούγεννα, παιδιά, ήρθαν ξανά. Ας μοιραστούμε όλοι μας μια αγκαλιά. Χριστούγεννα, ήρθαν ξανά. Κοίτα, γιαγιά, έφτιαξε ένα χιονάνθρωπο. Έχει πλάκα. Θα προσθέσω μερικές σταφίδες. Πολύ καλή ιδέα. Μπράβο, είναι τέλεια. Νομίζω πως είναι έτοιμα για το φούρνο. Γεια σε όλους, καλά Χριστούγεννα. Όλοι ήταν πολύ χαρούμενοι που έβλεπαν ξανά τη γιαγιά και τον Μπόμπυρα. Κουλουράκι, μόνος μου τα έψησα. Υπέροχο. Ευχαριστούμε, Μπόμπυρα. Παρακαλώ. Ο Μπόμπυρας ήταν περήφανος για τα κουλουράκια του και ήταν χαρούμενος που άρεσαν σε όλους. Ευχαριστούμε, νεαρέ. Θα πάρω κι εγώ ένα. Τι ζήτησες από τον Άγιο Βασίλη φέτος? Ένα διαστημικό σταθμό. Α, τέλεια επιλογή και τέλεια κουλουράκια. Είναι υπέροχα, Μπόμπυρα. Τώρα που μοιράζεσαι τα κουλουράκια μαζί μου, τα Χριστούγεννά μου είναι πολύ καλύτερα. Το απόγευμά του το πέρασε παίζοντας με τους φίλους της γιαγιάς του και ήταν σαν να έπαιζε με πολλούς παππούδες και γιαγιάδες μαζί. Η γιαγιά και ο Μπόμπυρας αποφάσισαν να παίξουν το παιχνίδι με τα χαρτιά όσο περίμεναν τη μαμά και τον μπαμπά και την αδερφούλα να γυρίσουν. Έχεις δέντρο. Ψάρι. Δέντρο. Σειρά μου πάλι. Έχεις σκύλο? Ναι. Θα το σηκώσω εγώ. Έλα πίσω, γατούλη. Δεν είναι αληθινός σκύλος. Το τηλεφώνημα ήταν για σένα, αγάπη μου. Πήρες την πρόσκληση για τη σχολική παράσταση? Ούψ, ξέχασα. Εδώ είναι. Είναι αύριο στις 3 το μεσημέρι. Πέρασες καλά με τη γιαγιά σήμερα? Αχα, κέρδισα και στα χαρτιά. Μπράβο σου. Για να δούμε πόσα παράθυρα έμειναν. 1, 2, 3. Μία χριστουγεννιάτικη κάλτσα, σαν τη δική μου. Και ο Άγιος Βασίλης θα τη γεμίσει με γλυκά, μπαμπά, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Αλλά ξέρεις πως ξεκίνησε αυτό το έθιμο? Αγόρια και κορίτσια από όλο τον κόσμο συνήθιζαν να αφήνουν κάτι για τον Άγιο Βασίλη στα παπούτσια. Στη Γαλλία, τα παιδιά έβαζαν τα παπούτσια τους δίπλα στο τζάκι. Και στην Ολλανδία, όπου ο Άγιος Βασίλης λέγεται Σίντερκλας, τα παιδιά άφηναν ένα καρότο στα παπούτσια τους για το άλογο του Σίντερκλας. Στην Ουγγαρία, τα παιδιά καθάριζαν τα παπούτσια τους προτού τα βάλουν δίπλα σε ένα παράθυρο. Στην Ιταλία, υπάρχει μια γυναίκα που λέγεται Λαμπεφάνα, που έρχεται την εποχή των Χριστουγέννων όπως ο Άγιος Βασίλης. Και τα παιδιά αφήνουν φαγητό για εκείνη στα παπούτσια τους, έξω από την κεντρική πόρτα. Στο Πουερτορίκο, τα παιδιά βάζουν λαχανικά κάτω από τα κρεβάτια τους για τις καμήλες των τριών βασιλιάδων. Θα αφήσω κι εγώ κάτι για τον Άγιο Βασίλη, μπαμπά. Αλλά δεν θα το βάλω στο παπούτσι μου, εντάξει? Εντάξει, αγόρι μου. Όνειρα γλυκά. Και πράγματι ο Μπόμπυρας είδε πολύ γλυκά όνειρα. Η παράσταση της φίλης μου είναι σήμερα. Θα πάμε, μαμά? Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.
Φυσικά, γιατί να μην πάμε. Τι ώρα ξεκινάει? Η γιαγιά είπε στις 3. Ωραία, αλλά πρέπει να κάνω πρώτα κάτι πολύ σημαντικό. Τι? Τα χριστουγεννιάτικα φώτα έξω. Καλύτερα να ντυθείς και να έρθεις να με βοηθήσεις. Και ο παππούς θα έρθει να βοηθήσει. Ο Μπόμπυρας ανυπομονούσε να βοηθήσει τον μπαμπά και τον παππού με τα φώτα. Ένιωθε πολύ μεγάλο αγόρι. Γεια σας! Άλλα δύο χέρια βοηθείας. Πάνω στην ώρα. Παππού! Είσαι έτοιμος να φτιάξουμε τα φώτα, μικρέ? Χρειαζόμαστε πολλά πολλά φώτα. Εν τω μεταξύ και η αδελφούλα του είχε πολλή δουλειά κι αυτή. Φρόντιζε τα δώρα της για να είναι έτοιμα για τα Χριστούγεννα. Αδελφούλη, μπαμπά, μάμα, πάπα. Όχι, γατούλα, τα δώρα είναι έκπληξη. Ορίστε. Καλή δουλειά, έγκονε μου. Φαίνεται τέλειο. Νομίζω ότι τελειώσαμε. Ο Μπόμπυρας ένιωθε πολύ περίεργα που έκανε μια τόσο καλή δουλειά. Ανυπομονούσε να δει τα φώτα αναμένα. Πολύ καλή δουλειά. Τώρα όμως πρέπει να πηγαίνουμε. Η παράσταση θα αρχίσει σε λίγο και δεν θέλουμε να αργήσουμε. Μα όταν έφτασε με την οικογένειά του στο σχολείο, δεν υπήρχε κανένας άλλος εκεί. Νομίζω πως ήρθαμε πολύ νωρίς. Είναι ακριβώς 3. Όχι, σύμφωνα με το ρολόι του σχολείου είναι 2. Καλύτερα να ζητήσεις ένα καινούριο ρολόι από τον Άγιο Βασίλη. Εντάξει, παιδιά, ας ξεκινήσουμε την πρόβα. Γεια σου! Γεια σου, Μπόμπυρα! Λυπάμαι, γιατί πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και... Μα πού είναι ο Τζίμι? Έλα, βγαίνει στη σκηνή, έλα! Μα είναι άρρωστος, κυρία. Ω, Θεέ μου, θέλουμε κάποιον αντικαταστάτη του τώρα. Γιατί δεν το λέτε στον Μπόμπυρα, εκεί είναι! Λοιπόν, Μπόμπυρα, χαίρομαι που σε βλέπω και πάλι. Θέλεις να παίξεις το έργο μας? Αυτό μου φαίνεται πολύ καλό, αγάπη μου. Ο Μπόμπυρας είχε πολύ άγχος. Γιατί δεν ανεβαίνεις στη σκηνή να δοκιμάσεις? Έλα, μη φοβάσαι, είναι καλή εμπειρία. Είναι εύκολο, Μπόμπυρα. Όταν λέω λυπάμαι γιατί πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, εσύ λες και δεν υπάρχει χιόνι. Ακριβώς. Και το λες πολύ καθαρά και πολύ δυνατά. Εντάξει. Έλα λοιπόν. Λυπάμαι γιατί έρχονται τα Χριστούγεννα και δεν υπάρχει χιόνι. Πολύ καλό, Μπόμπυρα. Μπορείς να το πεις λίγο πιο δυνατά για να το ακούσουν και οι γονείς σου. Τι λες, ε? Και δεν υπάρχει χιόνι. Πολύ καλά το είπες. Τέλεια. Ο Μπόμπυρας χάρηκε που είπε καλά την ατάκα του. Ήταν πολύ περήφανος. Και μετά σιγά σιγά θα φύγετε από τη σκηνή. Στο τέλος του έργου ανεβαίνεις πάλι στη σκηνή. Εντάξει? Μετά η παρτενέρ σου λέει: Ζήτω, χιονίζει! Και εσύ της απαντάς: Είναι Χριστούγεννα. Καθαρά και δυνατά, με ένα μεγάλο χαμόγελο. Θέλεις να δοκιμάσεις? Είναι Χριστούγεννα! Μπράβο, σου τα κατάφερες. Του Μπόμπυρα του άρεσε που έπαιζε σε αυτό το έργο. Ένιωθε μεγάλος. Όταν όμως το έργο κόντευε να αρχίσει, ένιωσε φόβο και πάλι. Μην ανησυχείς, θα σου κρατάω το χέρι. Θα τα πας μια χαρά. Έτοιμοι, να λέτε τις ατάκες σας καθαρά και δυνατά, παιδιά. Καλή τύχη. Σας ευχαριστώ. Έγινε μια έκτακτη αντικατάσταση. Ας χειροκροτήσουμε όλοι μαζί τον Μπόμπυρα. Όταν όμως ο Μπόμπυρας άκουσε το όνομά του, ένιωσε ακόμα πιο αμήχανος. Ξέχασα τα λόγια. Λες και δεν υπάρχει χιόνι. Α, ναι. Έλα, πρέπει να ανέβουμε στη σκηνή τώρα. Τώρα? Ναι, έλα, θα τα καταφέρεις. Λυπάμαι, γιατί πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Πες το, και δεν υπάρχει χιόνι. Και δεν υπάρχει... Πιο δυνατά. Και δεν υπάρχει χιόνι. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Πού είναι το χιόνι φέτος? Ναι, πού? Ο Άγιος Βασίλης χρειάζεται χιόνι για το έλκυθρό του.
πήγαινε να ρωτήσεις το γέρο χειμώνα. Το γέρο χειμώνα. Εντάξει, θα πάω. Γέρο χειμώνα, ο Άγιος Βασίλης θέλει χιόνι. Εντάξει, θα φυσήξω και θα κάνω χιόνι. Χιονομυφάδες, όμορφες λευκές, χορεύουν και πέφτουν στο χιόνι απαλές. Χιονομυφάδες, όμορφες λευκές, χορεύουν και πέφτουν στο χιόνι απαλές. Τώρα θα φέρω τα δώρα μου. Ζήτω, χιονίζει! Είναι Χριστούγεννα! Δύο παράθυρα έμειναν, μπαμπά. Αυτό σημαίνει ότι αύριο είναι η παραμονή. Ουάου, τα Χριστούγεννα είναι πολύ πολύ κοντά. Μοιάζει με το χριστουγεννιάτικο γεύμα, μπαμπά. Και είναι. Πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν τα Χριστούγεννα με ένα πολύ ξεχωριστό γεύμα. Στην Ισπανία τρώνε μπεσούγκο, που σημαίνει ψάρι. Και στην Νορβηγία τρώνε ψημένη γαλοπούλα. Στην Αυστρία κέικ τυριού και στην Αγγλία τρώνε πουτίνγκα. Στη Γαλλία, την παραμονή των Χριστουγέννων που λέγεται Ρεβεγιόν, έχουν ένα ειδικό κέικ που λέγεται Μπούς Ντε Νοέλ και είναι γεμάτο με κρέμα κάστανο. Μπαμπά! Ναι, μικρούλι μου. Πεινάω! Αρκουδάκι, γατούλη, σήμερα είναι η παραμονή των Χριστουγέννων. Ο Άγιος Βασίλης έρχεται απόψε. Ελάτε, έχουμε πολλά να κάνουμε. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα. Αγάπη μου, κουλουράκια θα φας για πρωινό? Δεν είναι για μένα, μαμά. Ο Άγιος Βασίλης έρχεται απόψε και θα του αφήσω μερικά κουλουράκια. Από την καμινάδα θα κατέβει. Όπως πάντα. Τότε να καθαρίσουμε τη σόμπα. Δεν θέλω να λερωθεί. Πολύ καλή σκέψη, μικρούλη μου. Α, θα είναι η γιαγιά με τον παππού. Γιαγιά, παππού, ο Άγιος Βασίλης έρχεται απόψε. Ναι, έρχεται, αλλά μόνο όταν εσύ θα κοιμάσαι. Και το καλύτερο είναι να πας για ύπνο με γεμάτο στομάχι. Γι' αυτό καλύτερα να μαγειρέψουμε τη γαλοπούλα, αν θέλουμε να και φάμε. Και μιλόπιτα. Έτσι, γιαγιά. Φυσικά. Θα γίνεις ο μικρός βοηθός μου και πάλι. Ναι. Η κουζίνα είχε πολύ κόσμο, γιατί όλοι ετοίμαζαν και κάτι για το γεύμα των Χριστουγέννων. Εντάξει, εγγονέ μου. Θέλω βοήθεια με τη γέμιση της γαλοπούλας. Πάρε ένα κουτάλι. Και τώρα ανακάτεψέ τα όλα μαζί. Λοιπόν, η πίτα είναι έτοιμη για ψήσιμο. Και η γαλοπούλα το ίδιο. Έτοιμη και γέμιση. Ναι! Τελικά βρήκες την οδοντόβουρτσά σου? Όχι. Δεν μπορώ να καταλάβω πού έχει εξαφανιστεί. Το ίδιο και η παντόφλος μου, μάλλον. Να σε βοηθήσω, γλυκέ μου. Γιατί πρέπει να ντυθούμε? Ο παππούς και η γιαγιά δεν είναι ξένοι. Μα είναι παραμονή των Χριστουγέννων, αγάπη μου. Είναι ξεχωριστή νύχτα. Ορίστε, τώρα είσαι κούκλος. Το φαγητό ήταν υπέροχο. Ο Μπόμπυρας είχε φάει τόσο πολύ που νόμιζε ότι θα σκάσει. Σίγουρα κανείς σας δεν έχει ξαναδεί το κόλπο με το δάχτυλο. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω εμένα, το γνωστό ταχυδακτυλουργό. Άμπρα, κατάμπρα. Ουάου. Πώς το έκανες αυτό, παππού? Ένας μάγος ποτέ δεν αποκαλύπτει τα κόλπα του. Α, έχω ένα αστείο. Για, πες το. Νοκ, νοκ. Ποιος είναι εκεί? Η Ισιδώρα. Η Ισιδώρα ποια? Η Ισιδώρα με τα δώρα, παππού. Πολύ καλό αυτό, εγγονέ μου. Και τώρα η περίφημη μιλόπιτά μου. Που είναι πολύ πιο γευστική και από τη γέμιση του παππού. Χριστούγεννα ευτυχισμένα, Χριστούγεννα ευτυχισμένα, Χριστούγεννα ευτυχισμένα και πρωτοχρονιά. Ναι!
Τι λέτε να πάμε έξω να δούμε πώς φαίνονται τα φώτα μας? Έτοιμος, εγγονέ μου? Έτοιμος. Εντάξει, πάμε. Α, τι ωραίο. Θα περιμένω όλη νύχτα για να δω τον Άγιο Βασίλη. Μα ο Άγιος Βασίλης δεν θα έρθει αν είσαι ξύπνιος. Θέλεις να δεις τι βρίσκεται πίσω από το παράθυρο της παραμονής των Χριστουγέννων? Ναι. Ο Άγιος Βασίλης έρχεται. Η παραμονή των Χριστουγέννων. Όλοι είναι στο σπίτι. Κανένας δεν κουνιέται. Ούτε καν τα ποντικάκια. Οι κάλτσες είναι κρεμασμένες στο τζάκι προσεκτικά, με την ελπίδα να τις γεμίσει ο Άγιος Βασίλης. Τα παιδιά είναι όλα στα κρεβατάκια τους, ενώ όνειρα τους ακολουθούν στον ύπνο τους. Η μαμά φοράει το νυχτικό της και εγώ την πιτζάμα μου. Ετοιμαστήκαμε για ένα πολύ ήρεμο ύπνο. Όταν η μέρα ετοιμάζεται να ξεκινήσει, σηκώνω από το κρεβάτι να δω τι συμβαίνει. Μακριά από το παράθυρο πετάει σαφλάς, ανοίγω τα παντζούρια και μπαίνει φως. Όταν προς μεγάλη μου έκπληξη εμφανίζεται ένα μικρό έλκυθρο και 8 μικροί τάρανδοι. Με ένα μεγάλο οδηγό, χαμογελαστό και βιαστικό, κατάλαβα από την αρχή πως ήταν ο Άγιος Βασίλης. Τώρα ντόσερ, τώρα ντάνσερ, τώρα πράνσερ και τώρα βίξεν. Στο κόμετ, στο κούμπιτ, στον όνερ και στον πλίτσεν. Και μετά ξαφνικά ακούω στα κεραμίδια βήματα και θορύβους από κάτι μικρό. Καθώς κατεβαίνω κάτω να δω, στην καμινάδα ο Άγιος Βασίλης μπαίνει με μια κίνηση. Τα μάτια του πως λαμπυρίζουν, οι φακίδες του γυαλίζουν, τα μάγουλά του σαν τριαντάφυλλα, η μύτη του σαν κεράσι. Δεν χάνει χρόνο, πιάνει αμέσως δουλειά. Γεμίζει όλες τις κάλτσες και μετά φεύγει. Απλώνει το δάχτυλό του στη μύτη του και με μια κίνηση ανεβαίνει και πάλι στην καμινάδα. Μπαίνει στο έλκυθρό του και με ένα σφύριγμα ξεκινάει το ταξίδι του και πάλι στον ουρανό. Αλλά τον ακούω να λέει καθώς φεύγει μακριά: «Καλά Χριστούγεννα σε όλους και καλή σας νύχτα!» Όνειρα γλυκά, μικρούλη μου. Ο Μπόμπυρας ενθουσιάστηκε που είδε τόσα δώρα και πρόσεξε ότι ο Άγιος Βασίλης έφαγε όλα του τα κουλουράκια. Δώρα! Μαμά, μαμά! Ο Άγιος Βασίλης έφαγε τα κουλουράκια. Το βλέπω. Να δώσω εγώ πρώτα στα δώρα μου. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Εντάξει, δώσε πρώτα εσύ. Ορίστε, μαμά. Ορίστε, μπαμπά. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Πότε τα έφτιαξες αυτά? Ήταν έκπληξη. Τα έφτιαξα στο σπίτι του φίλου μου. Και το περιτύλιγμα είναι υπέροχο. Άνοιξε το. Α, τι όμορφη ζωγραφιά. Εσύ είσαι, μαμά. Και αυτός είμαι εγώ. Ναι. Ευχαριστώ. Είναι όμορφο. Και αυτό είναι για σένα, μικρούλα. Κι εγώ. Κι ένα άνθρωπος. Σου αρέσει? Ναι. Νομίζω ότι ο Άγιος Βασίλης έφερε αυτό για σένα, αγόρι μου. Wow! Ένας διαστημικός σταθμός! Αυτό που ήθελα! Και εγώ έφερα δώρα! Τι ωραία! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ, καλή μου! Α, κοίτα αυτό! Οι χαμένες σου παντόφλες! Και η οδοντόβουρτσά σου! Ορίστε. Τα δώρα σου. Δεινόσαυρε, εδώ είσαι. Δεν σε έχασα τελικά. Τώρα κατάλαβα. Η μικρή ήθελε να μας δώσει δώρα που αγαπάμε. Ναι, ο Μπόμπυρας αγαπάει το δεινόσαυρο. Εσείς οι δυο κρύψατε πολύ καλά τα δώρα σας. Και νομίζω ότι η μικρούλα μας άρχισε τη δική της παράδοση. Ο μικρούλης έμαθε πολλά για τις παραδόσεις από το ημερολόγιο των Χριστουγέννων. Έμαθα για το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο και πότε έγιναν οι πρώτες χριστουγεννιάτικες κάρτες και για τον Άγιο Βασίλη. Μας έμαθε ότι το να δίνεις και να μοιράζεις είναι πολύ σημαντικό. Σωστά. Όχι, γατούλα. Τι είναι, αγάπη μου? Τα δώρα της γατούλας. Καλά Χριστούγεννα, γατούλη.
Ορίστε, μπαμπά, από τον Άγιο Βασίλη. Αυτό που χρειαζόμουν. Χριστούγεννα και έξω συνεχώς χιονίζει. Χριστούγεννα και αγάπη όλους πλημμυρίζει. Γελάκια και χαρές ας κάνουμε, παιδιά. Φιλάκια στη μαμά, Χριστούγεννα ξανά. Δωράκια διαλεφτά σε όμορφα κουτιά. Και όλη η οικογένεια μια αγκαλιά. Χριστούγεννα και έξω συνεχώς χιονίζει. Χριστούγεννα και αγάπη όλους πλημμυρίζει.